Κοίτα για απέναντι, 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 κοίτα. Ωραίος. Πάτε καλά να πω. Καλά να πω για σου. Πάμε τώρα σε κάση καμή και έτσι, έτσι, μπράβο. Πάμε. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Φέρμα, τα καλύτερα παιδιά. Η καλύτερη ομάδα. Κύριε Νικολακάκη, εδώ καθημερινά παρών στις προπονήσεις των παιδιών της Άρης Βαρών, μεγάλος πρωταθλητής, μεγάλος αθλητής, εξαίρετος άνθρωπος, δίνετε το στίγμα σας καθημερινά εδώ στις προπονήσεις. Πώς πάει η νέα γενιά της Άρης Βαρών, του Ανταγόρα? Κάνουμε εδώ και 3 χρόνια μια νέα προσπάθεια με τον Χρήστο του Σπύρου. Προσπαθούμε, εδώ και το Θεό έχουμε παιδιά να ασχοληθούμε. Καλά πάμε, βέβαια υπάρχει μια αποχή τώρα τελευταίο χρόνο από αγώνες λόγω κορονοϊού και λόγω προβλημάτων που υπάρχουν στην Ομοσπονδία. Αλλά δόξα τω Θεώ καλά πάμε. Πολύ καλά. Βλέπετε στο πρόσωπο αυτών των παιδιών τη συνέχιση αυτή τη ιστορική ομάδα του Ανταγόρα με τις μεγάλες επιτυχίες? Πιστεύω ότι αν πάνε τα πράγματα καλύτερα, θα κάνουν πολύ περισσότερα από αυτά που κάναμε εμείς ομαδικά πριν 25 χρόνια. Οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες για αυτό το παιδί, έτσι. Πολύ καλύτερες. Θυμάμαι, εσείς ήταν εκεί στο παλιό στάδιο Ανταγόρας, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα τα παιδιά έχουν ωραίους χώρους, καθαρούς, ευέλους, ανθρώπινες συνθήκες. Μήπως όμως αυτό δεν λειτουργεί όπως εσάς να σας ενισχύει ψυχολογικά να ξεπερνάτε τέτοιες δυσκολίες ή... Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, εννοείται. Έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Απλά δεν πάβει να κάνουμε ένα πολύ δύσκολο άθλημα και τα παιδιά σήμερα δεν είναι για πολλές δυσκολίες. Αλλά δόξα τω Θεώ καλά πάμε. Βλέπω όμως παιδιά πρωταθλητές Ελλάδος, βλέπω έτσι. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Πώς σε λένε? Με λένε Στέφανο 300. Στέφανε, είσαι πολύ καλός. Είδα εδώ κάποια πλάνα από την προπόνησή σου. Σε ποια κατηγορία θα αγωνιστείς? Στην κατηγορία 49 κιλών, στους παιδες. Η οικογένεια 300 φημίζεται. Έχει βγάλει πολύ καλούς αθλητές σε πολλά αθλήματα. Θα συνεχίσει την παράδοση της οικογένειάς σου? Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την Άρση Βαρών? Είμαι εδώ πέρα 1,5 χρόνο. Νομίζεις ότι κάποια στιγμή θα μπορέσεις να φέρεις κάποιο μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ή ακόμα μεγαλύτερο εδώ στο νησί? Πιστεύω μπορώ. Προπονητής σου εδώ, ποιος σε γυμνάζει? Ο κύριος ο Χρήστος Σπύρος, Σπύρου, και ο Θέμος, κύριος Θέμος. Θεωρείς ότι σε μαθαίνουν πάρα πολλά? Ναι, είναι... Έχουν εμπειρία, έτσι. Ναι. Σου εύχομαι καλή συνέχεια στην Άρση Βαρών. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε, Λεβέντη μου? Ζωγάκι Ελευθέριο. Ελευθέρη, βλέπω εδώ πολύ καλή προπόνηση. Πώς πάνε τα πράγματα εδώ στον Ανταγόρα? Η Άρση Βαρών πάντα έχει πολύ μεγάλους αθλητές. Θεωρείς ότι ήρθε η ώρα και για εσάς να πάρετε τα σκήτρα? Ναι, στους αγώνες του 21 να πάρουμε. Πώς βλέπεις εδώ οι συναθλητές σου, εσύ έχετε τα προσόντα να φτάσετε ψηλά σε πανελλήνιο επίπεδο? Έχεις δηλαδή μέρος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα? Ναι, μία φορά. Έμαθα ότι είσαι και πολύ καλός μαθητής. Πώς θα συνδυάζεις αυτά και προπόνηση και σχολείο? Απλά που τα διαβάζω όταν δεν έχω προπόνηση. Οι γονείς σου χαίρονται που κάνεις το άθλημα της Άρης Βαρών? Ναι, εντάξει. Οι φίλοι σου τι σου λένε για αυτό το σπορ που έχεις επιλέξει? Γιατί ο συνήθως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο κάνουν, Άρση Βαρών είναι δύσκολο. Δεν τίποτα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε, παλικάρι μου? Αρτέμι. Αρτέμι, πόσα χρόνια κάνεις Άρση Βαρών? Άρχισα φέτος. Ωραίο φαίνεται το άθλημα. Είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία ενός άνδρα. Νομίζω ότι είναι ανδρικό άθλημα και οι γυναίκες μπορούν να κάνουν Άρση Βαρών. Θεωρώ ότι και ανδρικό και γυναικείο μπορεί να κάνει επίπεδο. Πολύ σωστή απάντησή σου. Κάποια στιγμή θα φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο με τη δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Πιστεύω πως ναι. Η οικογένεια βοηθάει την προσπάθειά σου? Σε στηρίζει?
Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Άρση Βαρών, το πιο αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων. Πώς σε λένε? Με λένε Άγγελ Μπρόκο. Άγγελ, πόσα χρόνια κάνεις σε Βαρών? Τώρα έχω κλείσει τα 2 χρόνια. Σ' αρέσει? Ναι, πάρα πολύ. Ποιος σε προπονεί εδώ πέρα? Ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Θέμος. Ο προπονητής σου, παγκόσμιος πρωταθλητής, ο άλλος προπονητής πρωταθλητής Ελλάδος, θεωρείς ότι είναι μεγάλο το βάρος να έχεις τέτοιους προπονητές δίπλα σου? Όχι, δεν νομίζω. Είναι και πιο εύκολο γιατί μας δίνουν διάφορα, ας πω, μυστικά. Διάφορα. Αγώνες, επόμενοι αγώνες σου? Είναι Πανελλήνιο. Πότε είναι? Τώρα δεν ξέρουμε γιατί με τον κορονοϊό. Έχεις δίκιο. Ξέρετε, έχει... Έχεις πάει σε αγώνες, έχεις συμμετέχει? Έχω πάει και σε άλλο Πανελλήνιο. Είχα βγει 8ος. Μπράβο. Έχω πάει και πρώτη σε έξι. Σου εύχομαι καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, ρε παλικάρι. Πώς σε λένε, παλικάρι μου? Μανώλη Ζιμπουλίκο. Μανώλη, Άρση Βαρών, ωραίο αγώνισμα, έτσι? Ναι. Δυνατό, για δυνατούς άνδρες. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο όπως ο προπονητής ο κύριος Σπύρου? Ναι. Παγκόσμιος πρωταθλητής? Ναι. Εδώ στην ΚΟ, εδώ στο γυμναστήριο εδώ του Δήμου, βρίσκεις τα πάντα, έχεις όλες, ναι, τις προϋποθέσεις. Τι είναι αυτό που σε έφερε εδώ στο χώρο? Μα είχαν έρθει στο σχολείο και μ' άρεσε και είπα να έρθω. Η συνέχεια πώς βλέπεις εδώ τα πράγματα, θα είναι παραμείνεις? Πολύ ωραία. Η οικογένεια χαίρεται που είσαι εδώ, ναι, ο αρχιτής? Οι φίλοι σου θα ήθελαν να είναι, ναι, και αυτοί εδώ κοντά? Ναι. Θα τους θέλεις να τους στείλεις ένα μήνυμα να έρθουν να κάνουν Άρση Βαρών? Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ωραίο και σε δυναμώνει. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πώς σε λένε? Νικόλας Ζουμπλίκο. Νίκο, έχω μάθει ότι είσαι πρωταθλητής. Ναι. Ποια το μετάλλια έχεις κατακτήσει φέτος? Σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2019 έχω βγει τρίτος. Και τώρα είναι σκοπός μου στο 2020 να βγω πρώτος. Συγχαρητήρια. Θεωρείς ότι στο πρόσωπό σου και φυσικά και στα άλλα παιδιά εδώ του Ανταγόρα η ΚΟΣ θα καμαρώσει μια μέρα πρωταθλητές Ελλάδος και γιατί, ναι, όχι παγκόσμιοι πρωταθλητές? Ναι. Τι είναι αυτό που η συνταγή που χρειάζεται ένας αθλητής του Άρση Βαρών για να φτάσει ψηλά όπως είσαι ήδη εσύ ψηλά, παρόλο που είσαι νεαρός? Πολύ προπόνηση και... Πειθαρχία προφανώς, ναι, έτσι. Ναι, πειθαρχία και πολύ μυαλό. Ο προπονητής, ο κύριος Σπύρου, ο κύριος Δουλάς. Οι προπονητές σε βοηθάνε, σε στηρίζουν? Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που σου μαθαίνουν τις ώρες της προπόνησης? Τα λάθη μου και καλύτερες κινήσεις, έτσι ώστε για να σηκώσω πιο πολλά κιλά. Επόμενη συνάντηση, αθλητική συνάντηση για μετάλλιο για σένα, αγώνες? Δεν ξέρω το πότε, γιατί είναι ο κορονοϊός και το έχουμε χάσει. Και μας έχει εγκλωβίσει. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία. Ευχαριστώ.